Πικρία και προβληματισμός επικρατεί στον Εργοτέλη μετά και την ήττα από τον Πορφύρα στο Λίντο με 61-64, με το συγκρότημα του Ηρακλείου να μην έχει νίκη μετά και την έκτη αγωνιστική της National League 2. Οι κυτρινόμαυροι έφτασαν πολύ κοντά στο νικηφόρο αποτέλεσμα στο τελευταίο τους παιχνίδι, όμως δεν τα κατάφεραν, με τον Αλέξη Χριστοδούλου μετά το μάτς να εξαπολύει μύδρους για τους κριτικούς διαιτητές και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την ομάδα του. Αυτές τις λεπτομέρειες βέβαια το κεράκι τους και οι διαιτητές. Δεν ξέρω αυτό το έργο, το έχουμε δει πολλές φορές φέτος. Βρίσκουν ό,τι απίθανο σφύριγμα υπάρχει είναι εις βάρος του Εργοτέλη. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Αισθάνομαι πικραμένος και αδικημένος ότι δεν μας αφήνουν να διεκδικήσουμε ένα μάτς στα ίσια. Πραγματικά στην Αθήνα η διαιτησία μας παίζει πολύ καλύτερα από ό,τι μας παίζουν εδώ οι ντόπιοι διαιτητές. Νομίζω ότι έχουμε το σύνδρομο του χωριάτη και φοβούνται οι διαιτητές μας να μην τυχόν και δώσουν κανένα σφύριγμα και διαμαρτυρηθούν οι Αθηναίοι και τους πούνε ότι μας ευνόησαν. Δηλαδή αυτό μου μένει από το μάτς. Έτσι, ένα αίσθημα αδικίας μεγάλο. Ψάχνουν αφορμές. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το. Και δεν είμαστε η ομάδα η οποία προκαλεί με τη συμπεριφορά της. Εντάξει, εδώ τώρα τι να πούμε. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν υπάρχει έλεγχος στους διαιτητές καθόλου. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, πρέπει οι αρμόδιοι να τα δουν, γιατί όπως οι παίχτες βλέπουν βίντεο, έτσι και οι διαιτητές πρέπει να δουν τα λάθη τους, γιατί η δουλειά τους είναι αυτή, η δουλειά μας είναι να παίζουμε μπάσκετ, αλλά μερικές φορές, εντάξει, δεν μας το επιτρέπουν κιόλας. Δεν θέλω να σταθώ παραπάνω, γιατί εντάξει, είναι λεπτό ζήτημα. Έχουμε ρεπό τώρα την επόμενη εβδομάδα να διοργανωθούμε, να δουλέψουμε και να πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη στην Πέφτη.